Είχα μία συζήτηση αυτές τις μέρες, στην οποία συζήτηση προέκυψε το να μοιραστώ από την καρδιά μου τον οραματισμό μου για την κοινωνία μας, για την πνευματική μας κοινότητα. Τι είναι αυτό που κάνουμε, γιατί το κάνουμε. Και είχα την ευκαιρία να εξηγήσω ότι κάθε τοπική εκκλησία, κάθε συνάθρηση, κάθε πνευματική κοινότητα καλείται από τον Θεό να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο στόχο της Βασιλείας του Θεού. Και έτσι έχουμε διακονίες που είναι διακονίες ευαγγελιστικού χαρακτήρα που έχουν στόχο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν, σε ανθρώπους που δεν έχουν αναγεννηθεί, ώστε να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό σαν Κύριο και Σωτήρα. Έχουμε διακονίες που απευθύνονται σε πρόσφυγες, σε φτωχούς, σε άστεγους. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, πολύ απαραίτητα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το έργο που ο Θεός κάνει μέσα στην Εκκλησία, ανάμεσα στο λαό του Θεού, ανάμεσα στους πιστούς. Και το έργο που πρέπει να γίνει στα παιδιά του οίκου, μέσα στον οίκο, δεν είναι λιγότερο σημαντικό από το έργο που κάνει κάποιος για να καλέσει ανθρώπους μέσα στον οίκο του Θεού. Δεν θέλω να κάνω σύγκριση ποιο έργο είναι πιο σημαντικό. Δεν υπάρχει κάποιο πιο σημαντικό και το άλλο λιγότερο σημαντικό. Κάθε έργο που κάνουμε είναι σημαντικό, αλλά στα σίγουρα κανένας δεν μπορεί να πει δεν θα δώσω τροφή στα παιδιά του οίκου, για να πάω να ασχοληθώ με τους άλλους που είναι έξω από τον οίκο. Ποια μητέρα και ποιος πατέρας εγκαταλείπει τα παιδιά του για να πάει σε άγνωστους. Πρώτα τακτοποιούμε τα του οίκου μας, πρώτα φροντίζουμε την τροφή των παιδιών του οίκου, τον καθαρισμό τους, την ανάπτυξή τους, τον ντύσιμό τους και μετά από το περίσσευμα και του χρόνου και των χρημάτων προσφέρομαι βοήθεια και προς τους έξω. Έτσι είναι και στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού, η πιστή είναι τα παιδιά του Θεού και υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον οίκο του Θεού, μέσα στις Εκκλησίες που έχουν το κάλεσμα, εγώ που μιλάω θα πρέπει να πω που έχουμε το κάλεσμα, να προσφέρομαι τροφή στα παιδιά του οίκου, προστασία στα παιδιά του οίκου, οραματισμό στα παιδιά του οίκου, το ντύσιμό του, που σημαίνει πρακτικά το χρήσμα, η εμφάνιση. Όχι η εμφάνιση εξωτερική, αλλά η εμφάνιση της καρδιάς του ανθρώπου, που είναι τελικά το ντύσιμο του ανθρώπου, που καλούμαστε να είμαστε εικόνα του Χριστού, να λάμπουμε φως και ο αγιασμός να είναι αυτό που εκπέμπεται από πάνω μας και όχι το σκοτάδι, όχι η ακαθαρσία. Στα πλαίσια λοιπόν της προστασίας, της ευλογίας, της πνευματικής τροφής για ανάπτυξη και μέσα στα παιδιά του οίκου υπάρχουν διακονίες, υπάρχουν κοινότητες όπου η έμφαση κυρίως έχει να κάνει με την εκπαίδευση των παιδιών του οίκου και μάλιστα την προχωρημένη εκπαίδευση. Και έτσι όπως μπορείς να έχεις μια ευαγγελιστική διακονία είναι απαραίτητο και σημαντικό να έχεις και διακονία που Διακονή εκπαιδεύει τους ανθρώπους στο πώς να λειτουργούν στα χαρίσματα του πνεύματος. Παραδείγματο χάρη στην προφητική διακονία. Ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι είναι άλλες οι προϋποθέσεις σε μια διακονία ευαγγελιστική και σε μια εκκλησία που έρχονται μέσα άνθρωποι από τον κόσμο για να γνωρίσουν για πρώτη φορά τον Χριστό όπου εκεί το μόνο που νοιάζει είναι η πνευματική αναγέννηση, η βάπτιση στο νερό, η βάπτιση στο Άγιο Πνεύμα, να μάθουμε για το Χριστό, να μάθουμε για το Σταυρό του Χριστού, για το αίμα του Ιησού, τα πολύ απαραίτητα και βασικά για να μπορέσουμε να σωθούμε από το σκοτάδι του κόσμου. Είναι απαραίτητο όμως να υπάρχουν και διακονίες που θα μπορούσες να πεις ότι είναι ίσως ακόμα και το πανεπιστήμιο στην εκπαίδευση πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα γίνουμε καλύτεροι, πώς θα βελτιωθούμε, πώς θα εξασκούμε τα προφητικά χαρίσματα και όλα τα άλλα χαρίσματα. Και εδώ πέρα μιλάμε λοιπόν για μαθητεία, για μαθήτευση. Στα πλαίσια της μαθητείας, στα πλαίσια της μαθήτευσης, ο τρόπος που κρίνομαι και εργαζόμαστε τη διακονία είναι πάρα πολύ διαφορετικός από μια εκκλησία που θέλει να σωθεί ο κόσμος. Σε μια εκκλησία που θες να σωθεί ο κόσμος, έρχεται μέσα ο άλλος και καπνίζει, έρχεται με ρούχα ντυμένα τα οποία δεν είναι κατάλληλα και ε, δεν αρμόζουν σε μια εκκλησία, αλλά τα ανέχεσαι όλα αυτά. Έχεις ανθρώπους που ακόμα βρίζουν, ανθρώπους που ξέρεις ότι αμαρτάνουν, αλλά σε εκείνο το στάδιο το μόνο που θέλεις είναι να στηρίξεις, να δυναμώσεις, να βοηθήσεις, να ενθαρρύνεις. Όταν όμως πια μιλάμε για προχωρημένη εκπαίδευση, όταν πια μιλάμε για μαθητεία εν Χριστώ, όταν πια μιλάμε για να στραφούμε από το σκοτάδι του κόσμου και να γίνουμε τα φώτα του κόσμου, όταν πια μιλάμε για διαχείριση του χρήσματος με εξουσία άνωθεν σαν ιερείς του Θεού που να είμαστε πραγματικοί εκπρόσωποι του Ιησού επάνω στη γη. Εκεί οι προϋποθέσεις αλλάζουν ριζικά. Και εκεί πέρα αρχίζει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το τι γίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ποια είναι η έκφραση της καρδιάς του ανθρώπου που βγαίνει από το στόμα του. Και ενώ σε μια εκκλησία που το μόνο που μετράει είναι η σωτηρία από τον κόσμο όλα τα ανέχεσαι, χαμογελάς με τα λάθη, χαμογελάς με τις αμαρτίες, λες δεν πειράζει θα μεγαλώσει, ας του δώσουμε λίγο γαλατάκι για να μείνει στο Χριστό και να μην φύγει. Εκεί πέρα θες να μαζέψεις, όταν όμως είσαι σε μια κοινότητα που ο αγιασμός, που η καθαρότητα, που η ιεροσύνη, που ο φόβος του Θεού είναι τα κριτήρια για να μείνεις και να μαθητεύσεις, εκεί πέρα δουλεύει το πρότυπο του Κυπουρού, ο οποίος Κυπουρός ναι μεν φροντίζει να ποτίζει και να βάζει λίπασμα στα φυτά του, αλλά κρατάει και ένα κλαδευτήρι και κλαδεύει και κόβονται όλα τα κλαδιά που χρειάζεται να κοπούν ώστε να μείνει υγιές το φυτό. Και αυτή ακριβώς είναι η αρχή του Ιωάννη 15, ότι ο Κυπουρός κλαδεύει τα κλαδιά. Και έτσι σε μια διακονία σαν τη δική μας είναι, θα τολμούσε να πει κανένας, αποδεκτό, πιο αποδεκτό να υπάρχουν αποχωρήσεις, να υπάρχουν κλαδέματα από ότι σε μια εκκλησία που θες απλά να μαζευτεί όλος ο κόσμος για να σωθεί. Πρέπει να ξέρετε ότι στις ειδικέ δυνάμεις, σε όλους τους στρατούς του κόσμου, δεν προσπαθείς να μαζέψεις πολλούς φαντάρους. Στις ειδικέ δυνάμεις, οι εκπαιδευτές προσπαθούν να κόψουν φαντάρους πιέζουν, πιέζουν και πιέζουν για να κοπούν αυτοί που δεν έχουν θέση στις ειδικέ αποστολές γιατί δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση, γιατί είναι, δεν έχουν τη δυνατότητα κυρίως το ψυχικό σθένος και λιγότερο τη δύναμη τη φυσική. Τι θέλω να σας πω με όλα αυτά που σας λέω. Θέλω να σας πω ότι ο στόχος μιας διακονία σαν τη δική μας, και πιστεύω θα έπρεπε να είναι και ο στόχος όλης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, είναι αφότου σωθούμε και στερεωθούμε στο Χριστό, στη συνέχεια θα πρέπει να μάθουμε και πώς να μένουμε ενωμένοι με το Χριστό, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να αυξηθούμε στη μαθήτευση και στο πώς να τον εκπροσωπούμε σωστά, για να μην βρεθούμε κομμένα κλαδιά πεταμένα μαζί με τα ξερά για να καούμε. Δεν χρειάζεται να κάνω αναφορά στις συγκεκριμένες παραβολές. Πιστεύω ξέρετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όταν πια ένας πιστός είναι στη φάση που πρέπει να δουλέψει μέσα του για να νικήσει το σκοτάδι και για να μπορέσει να αυξηθεί στο Χριστό. Αυτό που έχει σημασία είναι να δουλέψουμε την καρδιά μας, να προσέξουμε την καρδιά μας γιατί η καρδιά μας επηρεάζει τις αποφάσεις μας, τις ενέργειές μας, η καρδιά μας προσδιορίζει τη συμπεριφορά μας και η συμπεριφορά μας δείχνει το τι είναι αυτό που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, το οποίο μπορεί να είναι μολυσμένο, το οποίο μπορεί να είναι ακάθαρτο και βεβαίως αν υπάρχει μόλυνση και ακαθαρσία μέσα στην καρδιά μας, τότε καλούμαστε να το δουλέψουμε, γιατί αν δεν το δουλέψουμε, κινδυνεύουμε. Τι θα πει κινδυνεύουμε. Θα ήθελα να σας δείξω κάτι από το Λόγο του Θεού. Θα πάω στην επιστολή προς Γαλάτες, όπου στο κεφάλαιο 5, ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για τα έργα της σάρκας από το εδάφιο 19 που περιλαμβάνουν μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, περιλαμβάνουν φιλονικίες, ζηλοτυπίες, θυμούς, και ακούστε τι λέει εδώ πέρα, για τα οποία σας λέω από πριν, όπως και σας είχα προείπει, ότι αυτοί που τα πράττουν αυτά, βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Θα ήθελα να διευκρινίσω, να είναι ξεκάθαρο σε όλους, ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ μιλάει για πιστούς, δεν μιλάει για άπιστούς. Οι άπιστοι έτσι κι αλλιώς δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία Θεού, γιατί δεν έχουν αναγεννηθεί γιατί δεν έχει γίνει η λασμός των αμαρτιών τους. Εδώ πέρα ο Παύλος λέει ότι αφότου πιστέψουμε και είμαστε παιδιά του Θεού, εάν τα έργα της σάρκας κυριαρχούν στη ζωή μας, τελικά δεν θα κληρονομήσουμε τη βασιλεία του Θεού. Συνεχίζει όμως και λέει για τον καρπό του πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία κλπ. Και λέει ενάντια στους ανθρώπους αυτού του είδους δεν υπάρχει νόμος. Και ακούστε τώρα τη λέξη κλειδί. Όσοι είναι του Χριστού σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αν ζούμε σύμφωνα με το πνεύμα ας περπατάμε και με το πνεύμα. Εδώ πέρα τώρα καλούμαστε να καταλάβουμε ότι εάν υπάρχουν έργα της σάρκας που βγαίνουν από μέσα μας προς τα έξω, ποια είναι η πηγή τους. Θα μου πεις, μα το λέει σάρκα, Δηλαδή μπορείς να πεις ότι το νυχάκι μου είναι αμαρτωλό ή μπορείς να πεις ότι α, ο, ο αγκώνας μου φταίει για, για συλλοτυπίες και θυμούς. Όχι βέβαια. Μπορεί να ονομάζονται έργα της σάρκας. Ποια είναι η πηγή τους όμως. Η πηγή τους είναι η καρδιά μας. Και το λέει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Πού το λέει. Θα σας το δείξω αμέσως. Το λέει στο καταματθέων Ευαγγέλιο, ο Ιησούς, στο κεφάλαιο 15 και στο εδάφιο 18 έως 20 διαβάζομαι ότι αυτά που βγαίνουν από το στόμα βγαίνουν από την καρδιά και εκείνα είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Επειδή από την καρδιά βγαίνουν πονηροί συλλογισμοί, φόνοι, μιχίες, πορνίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες, μα αυτά ακριβώς είναι τα πράγματα που ο Απόστολος Παύλος ονόμασε έργα της σάρκας. 20. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Και ο Ιησούς εδώ λέει, αλλά το να φάει κάποιος με άπλητα τα χέρια δεν μολύνει τον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά σε αυτή τη φάση. Αυτό που μας αφορά είναι το εξής σε μια κοινότητα εκκλησιαστική που έχουμε ξεπεράσει πλέον τον νηπιακό στάδιο του αν είμαστε ή δεν είμαστε στο Χριστό, του αν ξέρουμε τι έκανε ο Χριστός για μας, είμαστε στη φάση που πρέπει να προσέξουμε τις καρδιές μας, να καθαρίσουμε τις καρδιές μας. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα δύσκολο, πραγματικά δύσκολο, που κάποια στιγμή θα έβγαινε στην επιφάνεια να το κουβεντιάσουμε, γιατί πρέπει όλοι να προσέξουμε τις καρδιές μας. Καθώς λοιπόν, όπως ξέρετε, έχω υπάρξει 20 χρόνια ποιμένας μια τοπική εκκλησίας, μπορείτε να φανταστείτε τι κόσμος πέρασε που με βοήθησε να αποκτήσω εμπειρία στο τι γίνεται στη ζωή ενός ανθρώπου, στην καρδιά ενός ανθρώπου και πώς μπορούμε να τακτοποιήσουμε θέματα τα οποία μοιάζει να είναι δύσκολα. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται όταν έχεις έναν αδελφό, μία αδελφή που επίμονα, επιμακρών, όχι μόνο δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση, αλλά παρουσιάζει το ίδιο σκοτάδι ξανά και ξανά και ξέρεις είναι άλλο να παρουσιάσεις σκοτάδι που αφορά εσένα τον ίδιο και δεν ενοχλεί κανέναν άλλο γύρω σου, παραδείγματος χάρη έχεις πρόβλημα ότι μεθάς και θες να κόψεις το ποτό και νιώθεις το βάρος να κόψεις το ποτό γιατί αισθάνεσαι άσχημα, αλλά στη τελική ανάλυση δεν κάνεις κακό σε κανέναν άλλο. Βέβαια, αν μεθάς και δημιουργείς προβλήματα, δεν μιλάω για τέτοιο πράγμα. Όμως, τι γίνεται όταν ένας άνθρωπος μέσα στη συνάθρηση και στη συναναστροφή του με άλλους ανθρώπους αρχίζει να βγάζει χαρακτηριστικά τα οποία είναι πλέον απαράδεκτα μέσα στο σώμα του Χριστού τι γίνεται όταν κάποιος κάνει επανειλημμένα λάθη και μπορεί να είναι και βιαστικό στο να πει ναι συγγνώμη αλλά δεν κάνει καμία προσπάθεια αλλαγής. Τι γίνεται όταν κάποιος προσπαθεί να, να φανεί ότι έχει πάντοτε δίκιο και ότι όλοι οι άλλοι έχουν άδικο.